λοιπόν στο σημερινό βιντεάκι θα δοκιμάσουμε μία συσκευή αφαίρεσης μαύρων στιγμάτων, το οποίο λειτουργεί σαν ηλεκτρική σκούπα. Τώρα θα μου πείτε, what? Είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευή. Σας έχω ανεβάσει ένα βίντεο haul που ανταλλάζω δώρα μαζί με τον Αλέξη και ο Αλέξης αποφάσισε να μου πάρει αυτή τη συσκευή. Μάλλον κάποιον τον ενοχλεί ιδιαίτερα όταν τον πατάω τα μαύρα στίγματα. Δεν ξέρω, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που αν δω ένα μαύρο στίγμα με ένα μαυράκι θα πω, πρέπει να το σκάσω. Οπότε ναι, ο Αλέξης αποφάσισε για αυτό το λόγο να πάρει αυτήν εδώ πέρα τη συσκευή. Την είδαμε και μαζί. Δεν τη δοκιμάσαμε όμως, κάναμε μόνο την ανταλλαγή των δώρων. Οπότε αποφάσισα να τη δοκιμάσω και εγώ σε ένα νέο βίντεο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το New Chic είναι μια επιχείρηση που έχει τα πάντα μέσα. Τι θέλετε, θέλετε να δείτε από τσάντες, θέλετε να δείτε από συσκευές ηλεκτρονικές, ξέρετε, θήκες κινητών κλπ. Θέλετε να δείτε από ρούχα, θέλετε να δείτε από παπούτσια, θέλετε να δείτε από γενική αντρικά, αξεσουάρ, make-up, τα πάντα. Για να βρω πράγματα για τον Αλέξη, ευτυχώς ήταν άντρας. Αυτός δεν ξέρω πόσο πολύ δυσκολεύτηκε, για να πω την αλήθεια. Ήταν περιορισμένο το section για τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες που έχουμε και τα make-up. Αλλά επισκεφτείτε το, θα υπάρχει από κάτω στην περιγραφή για το προϊόν να το δείτε. Οπότε σήμερα αποφάσισα να δοκιμάσω μαζί σας αυτήν εδώ πέρα την ηλεκτρική σκούπα, η οποία έχει τα κινέζικα γράμματα απ' έξω. Έκανε γύρω στο 30 δολάρια και είναι Xiubun. Έχει αρκετά κινέζικα. Δεν μπορώ να διαβάσω απ' έξω κάποιες οδηγίες. Είναι όλα στα κινέζικα. Αλλά έχει μέσα μικροκρυσταλλίν suction blackheads. Μάλλον με μικροκρυστάλλους αφαιρεί, λέει, τα μαύρα στίγματα. Αυτή είναι μια πρώτη άποψη από το κουτί. Είναι σε rose gold η συσκευή και λέει απλά ότι αφαιρεί τα blackheads. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί μας. Θα κάνουμε και ένα unboxing σήμερα. Και βγαίνει κάπως έτσι. Α, ωραία φαίνεται. Δεν έχει τίποτα άλλο. Έχει οδηγίες. Και αυτές τα κινέζικα είναι. Ναι, να δούμε λοιπόν τις οδηγίες. Δεν είναι μόνο στα κινέζικα. Είναι από αυτή τη μεριά στα κινέζικα και από αυτήν στα αγγλικά. Είναι ακριβώς το ίδιο φύλλο. Ναι, γενικότερα λέει ότι έχει 4 διαφορετικά εξαρτήματα που κάνουν και διαφορετική δουλειά και αφαιρούν διαφορετικά τα μαυράκια σου. Η πρώτη είναι με αυτούς τους μικροκρυστάλλους και λέει ότι κάνει beautiful skin. Η πρώτη συσκευή ήταν αυτή εδώ πέρα. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει κάτι μικροκρυστάλλους. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο τραχιά. Αυτή. Η δεύτερη συσκευή είναι αυτή εδώ πέρα που την είχε και πάνω η μηχανή και λέει ότι είναι η μεγάλη, στρόγγυλη πρακτικά τρύπα. Μάλιστα, είναι λίγο μεγαλύτερη από την άλλη, όντως. Και λέει ότι αυτή έχει το πιο δυνατό effect, δηλαδή κάνει την πιο σκληρή δουλειά. Αφαιρεί, λέει, τα blackhead, τη βρωμιά, τη λιπαρότητα, τα καλλιντικά. Λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται once a week για 5 λεπτά. Επόμενο εξάρτημα που έχει είναι το small round hole. Αυτό είναι μια small round hole. Όπως βλέπετε έχω βγει και από το μπάνιο, γιατί θα μου πείτε, μα γιατί τα μαλλιά σου είναι έτσι επίτηδες, για να έχω βγει πριν λίγη ώρα, για να είναι ανοιχτή ακόμα η πόρη μου από το ζεστό το νερό και για να βγουν πιο εύκολα τα μαυράκια. Έχουμε τώρα την τρίτη, που είναι ένα small round hole, που πρακτικά λέει ότι είναι κάποιο αδύναμο σε σχέση με τη μεγάλη μάλλον. Βγάζει, λέει, το oil, τη βρωμιά και τα καλλιντικά. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά αυτού νου με του άλλου. Λέει ότι είναι πιο απαλό, μάλλον είναι για πιο sensitive, για πιο ευαίσθητα δέρματα. Επόμενο είναι η ελλειπτική τρυπούλα. Λέει αυτό ότι είναι καθημερινά, μπορείς να το χρησιμοποιείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όπου υπάρχουν ερυτίδες, εδώ λέει στο στόμα. Για lift face βασικά κυρίως, είναι για lift face. Δηλαδή πέρα το ότι σου αφαιρεί αυτή η συσκευή και τα μαυράκια, σου κάνει και ένα είδος μασάζ, ένα lifting, ένα home spa με λίγα λόγια. Γιατί αν σκεφτείτε, το ένα σου κάνει απαλό το δέρμα, αυτό με τους κρυστάλλους εδώ πέρα. Το μεγάλο σου αφαιρεί για τα καλά όλα τα μαυράκια, το μικρό σου αφαιρεί να έχει πιο ευαίσθητο δέρμα και η ελλειπτική, το πιο curved θα το πω εγώ, το πιο κυρτό, είναι αυτό που σου κάνει και το μασαζάκι σου με την έννοια ότι σου κάνει το lifting. Δεν ξέρουμε, θα πάμε να το δοκιμάσουμε. Επίσης βλέπω εδώ πέρα έχει και 4-5 σφουγγαράκια και κάτι λαστιχάκια. Για να δούμε γιατί χρησιμοποιούνται αυτά. Λοιπόν, λέει ότι υπάρχουν μέσα εδώ πέρα κάποια σφουγγαράκια και κάποια λαστιχάκια. Αυτά λέει ότι είναι κάτι σαν φίλτρα τα οποία μπαίνουν μέσα στη συσκευή. Η συσκευή δηλαδή, αφού βγάλεις το καπάκι που θες να χρησιμοποιήσεις, για παράδειγμα για την πολύ βρωμιά ή την ελλειπτική και αυτά, τέλος πάντων τα εξάρτημα, βγάζεις ακόμη ένα καπάκι το οποίο έχει μια πάρα πολύ μικρή τρυπούλα,
Βλέπω εδώ πέρα έχει ένα σφουγγαράκι και κάτι λαστιχάκια γύρω-γύρω που είναι για να μην γλιστράει το εξάρτημα που τοποθετείς. Ανάλογα αυτό που θες να κάνεις. Λέει ότι επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται για λίγα λεπτά, γιατί μπορεί να σου κάνει κάποιες μελανιές στο πρόσωπο. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό. Ελπίζω να μην είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό όταν λέει μελανιές με τρομοκρατία, ας πούμε, έτσι και σημάδια. Ελπίζω να μην μου φύξει όλο το δέρμα. Φαίνεται καλής ποιότητας γενικότερα. Άμα βάλεις και τις μπαταρίες, δηλαδή έχει ένα βάρος. Χωρίς τις μπαταρίες δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο βάρος. Να δούμε μαζί αν τραβάει αέρα. Σαν βεντούζα είναι. Λοιπόν, θα απολυμάνουμε όλα τα εξαρτήματα και πάμε να τη δοκιμάσουμε. Μόλις έχουμε επιστρέψει, μπορώ να πω ότι σαν μια πρώτη άποψη είναι καλή, όλα τα εξαρτήματα τα βλέπω μια χαρά. Μυρίζει λίγο ρε παιδί μου, πιστολάκι καμένο, λίγο πλαστικό. Αλλά δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Νομίζω ότι τρώγεται. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να την δοκιμάσουμε. Μία βάψη εδώ πέρα. Σε όποιον αρέσει η μπλούζα μου, δεν ξέρω αν έχει ανέβει το σχετικό haul που θα έπρεπε να ανέβει. Θα υπάρχει εδώ πέρα στις κάρτες για να το δείτε το haul από το Shein και θα υπάρχει εννοείται από κάτω στην περιγραφή. Έτοιμη είμαι, παίρνω το καθρεφτάκι μου, κάνω τα μαλλιά μου πίσω, δεν φοράω καθόλου make-up. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πιο light. Ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ πέρα το μικρό, τη μικρή τρυπούλα. Λέει και αυτό ότι είναι για πιο light. Να δούμε πώς τραβάει από το πιο light η μηχανή. Λοιπόν. Κάνω ένα zoom. Νομίζω τώρα με βλέπετε καλύτερα. Δεν ξέρω πώς θα είναι η ανάλυση. Πρώτη φορά έχουμε τόσο κοντά με την κάμερα και νιώθω λίγο κάπως. Ελπίζω να φαίνεται μια χαρά. Θα ξεκινήσω από εδώ πέρα. Το βλέπετε? What? Wow. Με ρουφάει το δέρμα. Όπως βλέπετε μου έχει αφήσει μια κοκκινίλα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Γενικότερα το δέρμα μου δεν είναι και στα καλύτερά του σε αυτή την περίοδο που το βλέπετε. Έχω παντού σπυράκια και σημάδια και λοιπά και... No makeup. Έχει αφήσει νομίζω μια μικρή κοκκινίλα εδώ πέρα. Φεύγει. Σχεδόν έχει φύγει. Δεν έχω πολύ ευαίσθητο δέρμα. Αλλά για να δούμε. Δεν θεωρώ ιδιαίτερο. Δεν νιώθω ιδιαίτερο πόνο αυτή τη στιγμή. Να δώσω κάποιον να πάει να σας τσιμπήσει λίγο έτσι το μάγουλο. Μπα. Νομίζω δεν έχει κάνει κάτι. Βλέπετε κάτι εσείς. Οπ. Τώρα φάνηκε καλύτερο νομίζω η κοκκινίλα. Πάμε να βάλω λίγο το πιο σκληρό ρε παιδί μου. Το μεγαλύτερο. Ναι, αυτό νομίζω τραβάει λίγο περισσότερο. Αλλά δεν νιώθω κάτι ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι ότι τραβάει λίγο περισσότερο από το άλλο. Αλλά δεν νιώθω κάτι wow, δηλαδή να πονέσω. Μόνο φαίνεται κόκκινο το δέρμα μου και τώρα θα παρείτε και θα λέτε αχ, αυτό το κορίτσι πονάει. Όχι, είναι σαν κάποιος να σου κάνει αυτή την κίνηση. Ανασηκώνεται το δέρμα, αλλά δεν σε πονάει και ιδιαίτερα. Νομίζω ότι αρχίζει να βγάζει κάπως έτσι μία λιπαρότητα το δέρμα μου, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ έχω ένα σπυράκι ας πούμε, για να δούμε θα το ρουφήξει. No. Όχι, είναι σαν να βγάζει μία λιπαρότητα. Λοιπόν, η επιδερμίδα μου γενικότερα είναι αρκετά καθαρή, οπότε δεν είμαι και το κατάλληλο άτομο να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι θα έρθει στη θέση μου ο Αλέξης, που έχει και πιο λιπαρή επιδερμίδα από εμένα. Νομίζω έχει περισσότερα μαύρα στίγματα. Νομίζω δεν έχω τόσα μαύρα στίγματα. Δηλαδή, και εγώ τώρα που κοιτάω τον εαυτό μου, δεν έχω κάτι να πω ότι πρέπει να φύγει και να πατηθεί τόσο blackheads. Οπότε, ανταλλάσσουμε θέση τώρα με τον Αλέξη. Λοιπόν, καλή όρεση. Και σαν επιλογή σου είναι χάλια. Σου βάλα πρώτα το μικρό αξεσουάρ για να δούμε πώς θα τραβήξει το πιο ελαφρύ. Και μετά θα συνεχίσουμε με το πιο δυνατό, εντάξει. Okay. Αυτό ο άντρα τι έχει τραβήξει, Θεέ μου. Αυτό ο άντρα πώς σε αγαπάει, Θεέ μου. Αχά. Σε πονάει αυτό. Όχι. Ε, τότε τι αχά. Δεν ξέρω, είναι κάποιο περίεργο, το πάει. Ού, έβγαλε ένα μικρό. Και στη μύτη τώρα. Αχ, no, από εδώ. Το ελαφρύ έβγαλε ένα, δηλαδή το light. Αχα. Και νομίζω έχεις βγάλει λίγη ακόμα λιπαρότητα. Οπότε συνεχίζουμε με το πιο σκληρό. Ξανά την ίδια κίνηση. Νομίζω απαγορεύεται η περιοχή των ματιών. Ου, αυτό νομίζω κάτι έκανε. Τώρα να δοκιμάσουμε στη μύτη που έχεις αρκετά. Καλή δοκίμαση. Λοιπόν. Έχουμε ένα τεράστιο update εδώ. Ω, παιδιά, λοιπόν. Δουλεύει! Έχει βγάλει αρκετά μαυράκια. Θα τα μαζέψω όλα από το πρόσωπό σου. Θα κάνουμε ένα fast forward τώρα και θα τα δείξουμε στο τέλος για να φαίνονται και καλά στην κάμερα. Έχει βγάλει αρκετά μαύρα στίγματα από τη μύτη σου. Έχουν βγει και εδώ πέρα στην επιφάνεια κάποια. Αλήθεια. Ναι, ναι βασικά και εγώ βλέπω κάποια εκεί πέρα. Στην μύτη δεν μπορώ να δω τι γίνεται. Ήου. Ήου. Ναι, γιατί είναι ότι μάζεψε αρκετό. Και ποδάρι λίγο.
Νιώθω σαν να κάνω τακτική σκούπα στο πρόσωπο του Αλέξη. Και εγώ νιώθω λες και έχει πάρει την τακτική σκούπα και την έχει βάλει πάνω στο πρόσωπο. Λοιπόν, νομίζω δεν σε χρειάζομαι άλλο. Μπορείς να πας να πλένεις το πρόσωπό σου γιατί είσαι λίγο κόκκινος, η αλήθεια είναι. Και συνεχίζω εγώ από εδώ. Okay, thank you. Λοιπόν, απομακρυνθήκαμε κι εμείς. Θα σας δείξω τώρα ακριβώς πως έχουν μαζευτεί τα μαυράκια, τα μαύρα στίγματα του Αλέξη. Νομίζω η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ιδιαστική. Ήρθα κοντά για να σας δείξω την αηδία που βλέπω αυτή τη στιγμή στην οθόνη μου. Έχει και μια τρίχα εδώ πέρα. Μπορείτε να δείτε αυτό εδώ πέρα με τα μαύρα στίγματα. Αυτό είναι το σμίγμα που έχει τραβήξει από το δέρμα του Αλέξη. Wow, είναι αρκετά καλή όπως μπορείτε να δείτε. Ναι, αν έχεις πρόβλημα νομίζω σου βγάζει αρκετά. Γενικότερα τον καθαρίζω τον Αλέξη, αλλά εντάξει, οι άντρες δεν είναι το ίδιο όπως τις γυναίκες. Δεν θα πλένουν το πρόσωπο όπως θα το πλένουν οι γυναίκες. Ούτε το ζώο, πώς να το πω, συστηματικά όπως θα το πλένουν οι γυναίκες. Οπότε τα αποτελέσματα νομίζω φαίνονται εδώ πέρα. Αν με ρωτήσετε αν δουλεύει η συγκεκριμένη συσκευή, θα σας πω δύο πράγματα. Ναι, δουλεύει. Αρκεί να έρχεται αρκετά μαυράκια, αρκετά μαύρα στίγματα, είτε λευκά στίγματα, είτε λιπαρό πρόσωπο, και να έχετε επιμονή να το κάνετε. Όπως βλέπετε, το πρόσωπό μου δεν έχει αφήσει κάποιο σημάδι. Δεν το άφησα και παραπάνω από κάποια δευτερόλεπτα, γιατί είδα ότι κοκκινίζει η περιοχή αν το αφήσει πάρα πολύ ώρα και μπορεί να σου κάνει κάποια μελανιά. Γενικότερα, μέχρι στιγμή για τα μαυράκια λειτουργεί, οπότε είναι thumbs up. Και η τιμή τη νομίζω είναι και πάρα πολύ καλή. Νομίζω είναι στα 30 δολάρια. Είχε και πολύ πιο οικονομικές, δεν ξέρω τι δυνατότητα έχουν στην μπαταρία και όλα αυτά. Το συγκεκριμένο κατάστημα γενικότερα έχει φθηνά πράγματα. Μπορείτε να δείτε και το αντίστοιχο βίντεο που έχουμε κάνει για να δείτε λίγο έτσι τι παίζει από κάποια διάφορα προϊόντα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε lifting στο πρόσωπό μου. Έχω βάλει το συγκεκριμένο για το lifting και ξεκινάω και κάνω εδώ. Θα κάνω μόνο από τη μία μεριά. Να μου πείτε αν βλέπετε διαφορά. Εκτός από το ότι κοκκίνησα, νομίζω δεν βλέπω κάποια διαφορά και προφανώς δεν βλέπω κάποια διαφορά γιατί αυτό δεν θα φανεί την πρώτη στιγμή. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω αρκετό καιρό για να σας το πω ολοκληρωμένα την άποψή μου. Νομίζω ότι μπορείτε να κάνω κάποιο review αν θέλετε κι εσείς μετά από κάποιο καιρό, κυρίως στο κανάλι YouTube που θα βρίσκεται στις κάρτες. Γιατί εκεί πέρα είναι πιο καθημερινό, οπότε μπορώ να σας δώσω και ένα review για τη συγκεκριμένη συσκευή ή να με ρωτήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Πάμε όμως τώρα να δοκιμάσουμε, επειδή αυτό ήταν λίγο βαρετό, και το άλλο με τους κρυστάλλους, που φαίνεται ενδιαφέρον. Τώρα κατάλαβα τι εννοεί και γιατί έχει τους κρυστάλλους. Να σας πω εγώ πώς είναι αυτή η αίσθηση. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα σφουγγαράκι αρκετά σκληρό, θα έλεγα, σαν αυτά τα σφουγγάρια που είναι πιο σκληρά και κάνεις και αποβλέπιση κιόλας μαζί. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα τέτοιο σφουγγαράκι, αλλά τόσο απαλό, δηλαδή τόσο μικρό, που να σου κάνει κάποια πολύ μικρά σημεία. Πρακτικά αυτό είναι και μασάζ όντως, δηλαδή αφήνει το δέρμα σου πιο λίγο, πιο απαλό, κατά την άποψή μου. Νομίζω δεν συνίσταται αν έχεις ξηρή επιδερμίδα, γιατί εδώ πέρα έχω ξεραθεί λίγο και νομίζω ότι μου το έχδαρε από πάνω αυτό το σημείο. Οπότε ναι, θα δώσω σίγουρα ένα thumbs up για την τελική συσκευή. Θα δοκιμάσω και τα υπόλοιπα δύο σε καθημερινή βάση, ας πούμε, ή μια φορά την εβδομάδα, ανάλογα τι λένε οι οδηγίες, για να δω πώς θα πάει και το πώς θα ταιριάζουν ακριβώς στο δικό μου πρόσωπο. Δεν νομίζω να φανούν οι διαφορές μέσα σε μια εβδομάδα σίγουρα από το lifting, αλλά για να δούλεψε αρκετά καλά σε δύσκολες περιπτώσεις ή σε μέτρες προς δύσκολες περιπτώσεις για μαύρα στίγματα, νομίζω ότι θα δουλέψει καλά γενικότερα και στο lifting και στα άλλα. Δηλαδή δεν είναι μια απογοητευτική μηχανή, είναι μια μέτρια προς καλή, ειδικά για την τιμή της. Αν επιθυμείτε να την αγοράσετε, θα βρίσκεται από κάτω στην περιγραφή ακριβώς το link για να τη δείτε κι εσείς. Μπορείτε να δείτε και κάποιο σχόλιο ενδεχομένως ή αντίστοιχες άλλες μηχανές. Οπότε ναι, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε κάντε μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω ένα καινούριο βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο, γεια σας! Stuck in your traffic light with my stupid mouth. That's the yellow sign, means that I don't find nothing I can control you.